Κύριε Καθαναζόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα στις εσείς συνεργατές μας. Το ΚΚΕ έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία σε πανελλαδικό επίπεδο, μια εκστρατεία ενημέρωσης του κόσμου. Ένα σταθμός από ό,τι φαντάζομαι είναι η αυριανή μεγάλη συγκέντρωση που προγραμματίζεται στο Σύνταγμα. Ακριβώς στο Σύνταγμα και αλλά και στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, σχεδόν σε όλους τους νομούς. Μια πανελλαδική ημέρα αύριο, δράσεις του ΚΚΕ, η οποία θα κορυφωθεί βεβαίως με τη συγκέντρωση του Συντάγματος και την ομιλία του σύντροφου του Δημήτρου του Κουτσούμπα στις 7 η ώρα. Και στο επίκεντρο θα είναι ακριβώς οι ανατροπές, οι οποίες φέρνουν το νομοσχέδιο τερατούργημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το εργασιακό, που είναι κομμένο και ραμμένο, τα μέτρα και στις επιδιώξεις των βιομήχανων, των εφοπλιστών, των μεγαλεμπόρων και των τραπεζιτών. Η επιλογή λοιπόν του εργασιακού γίνεται διότι, μιλώ για την επιλογή του εργασιακού ως κεντρικό πολιτικό σταθμό δράσης του ΚΚΕ, για ποιους λόγους? Κοιτάξτε, γιατί δεν είναι απλό νομοσχέδιο. Επί της ουσίας δηλαδή ολοκληρώνει το έργο όλων των προηγούμενων αντεργατικών νόμων, οι οποίοι ψηφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, και την εποχή των μνημονίων, που επί της ουσίας δηλαδή διαμορφώνει νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας. Επί της ουσίας βάζει στη σφραγίδα της την αναπαραγωγή ενός πολύ φτηνού εργατικού δυναμικού, διαμορφώνοντας μόνιμους μηχανισμούς αναπαραγωγής ενός πολύ φτηνού εργατικού δυναμικού, χωρίς εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Αναλώσιμο σε επιδιώξεις κεφαλαίου, και από αυτή την άποψη το βασικό είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Σας θυμίσω ότι οι πρώτοι αγώνες της εργατικής τάξης που έγιναν για τον καθορισμό ημερήσιου σταθερού χρόνου εργασίας, στα 3 οκτάρια, στα τέλη του 19ου αιώνα. Και σήμερα έρχεται η κυβέρνηση, βεβαίως υλοποιώντας μια σειρά επιλογές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατευθύνσεις. Το έδαφος είχε προελανθεί στη χώρα μας και από το 2011 με τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, και από το 2017 με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στους νοσοκομιακούς γιατρούς που το έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να γενικεύσει αυτή την κατάσταση των απείρωτων υπερεργασιών και της αύξησης των ημερήσιων ωρών εργασίας των εργαζόμενων στις 10 ακόμη και στις 12 ώρες ημερήσιου χρόνου εργασίας. Κύριε Καραθανασόπουλε, ο κοινοβουλευτικός σχετισμός σας είναι εξίσου γνωστός με εμάς. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση μέσα στη Βουλή είναι κυρίαρχη και ανεξάρτητα από το αν θα έχει συμπράξεις ή όχι, έχει τη δυνατότητα να περάσει αυτό το νομοσχέδιο, να το μετατρέψει σε νόμο. Άρα από εκεί και πέρα τι? Κοιτάξτε, εμείς καταρχάς ζητάμε ο κόσμος με τη μέσα από την παρέμβασή του, την καθημερινή δράση του, να αποτρέψει την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου. Θα μου πείτε, είναι ένας δύσκολος στόχος, βεβαίως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποταχθούμε τους δοσμένους συσχετισμούς δύναμης. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε είναι φανερό ότι εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει οτιδήποτε νομοσχέδιο θέλει. Και άρα οι αντιδράσεις του κόσμου να είναι, να μην εκδηλώνονται λόγω ακριβώς αυτού του κοινοβουλευτικού συσχετισμού. Αυτό θα αποτελούσε φαλκίδευση της πολιτικής και συνδικαλιστικής δραστηριότητας και επί της ουσίας θα διευκόλυνε την εκάστοτε κυβέρνηση να υλοποιεί την πολιτική της χωρίς την παραμικρή αντίσταση, ανυπακοή και απειθαρχία. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς θέλουμε οι αυριανές συγκεντρώσεις να αποτελέσουν φαλτήριο για μαζική συμμετοχή ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, οι οποίες θα αποτελέσουν, αν το λέγαμε έτσι, το ποιοτικό βήμα, την ανάγκη ανασυγκρότησης, αναδιοργάνωσης και ισχυροποίησης του εργατικού και λαϊκού κινήματος, το οποίο θα στοχεύει επί της ουσίας στο σύνολο των αντιλαϊκών πολιτικών, βάζοντας στο επίκεντρο τα δικαιώματα στην εργασία, το δικαίωμα στην ικανοποίηση των αναγκών, το δικαίωμα στην υγεία και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Γνωρίζετε ότι η σχέση των εργαζόμενων με τα συνδικάτα, με τους συνδικαλιστικούς φορείς, δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Άλλωστε το καταγράφεται και πάρα πολύ αναλυτικά σε ένα από τα 3 προσυνεδριακά κείμενα με τα οποία προχωράει το ΚΚΕ στο συνέδριό του το επόμενο διάστημα. Αυτή λοιπόν η σχέση, αυτό το δεδομένο της σχέσης των εργαζομένων με τα συνδικάτα τους, με τη συνδικαλιστική δράση,
τι δεδομένα πια δημιουργεί σε ό,τι αφορά δική σας δουλειά, τη δική σας αντιπαράθεση, αλλά και του κόσμου της εργασίας, του κόσμου της δουλειάς, της εργατικής τάξης, με αυτό το νομοσχέδιο και με αυτές τις επιλογές. Βέβαια, η κατάσταση η οποία λέτε, η οποία υπάρχει στο συνδικαλιστικό κίνημα, θέτει ψηλότερα τον πύχη των απαιτήσεων για αποφασιστική βελτίωση της δουλειάς των κομματικών οργανώσεων, των κομματικών δυνάμεων και των φίλων και οπαδών του κόμματος και της ΚΝΕ, ούτως ώστε να ισχυροποιηθούν, να μαζικοποιηθούν, να ανασυγκροτηθούν και να ενισχυθεί ο ταξικός προσανατολισμός των συνδικάτων, που αυτό σημαίνει δηλαδή ουσιαστικά ποιοτική βελτίωση της δράσης των κομμουνιστών στα σωματεία, στους χώρους δουλειάς, απαντώντας από τη μια στην εργοδοτική τρομοκρατία, από την άλλη στις κυβερνητικές μεθοδές που σε συνδυασμό με την κυβερνητική εργοδοσία προσπαθούν να βάλουν πρόσθετα εμπόδια με τις νέες απαγορεύσεις στη συνδικαλιστική δράση και στο δικαίωμα της απεργίας που έχει ο συνδικαλιστικός δρόμος, και ταυτόχρονα να ξεμπερδεύουν με τις συμβιβασμένες εργατικές ηγεσίες στη ΓΕΣΕ και σε άλλες δευτεροβάθμιες οργανώσεις, που επί της ουσίας αποτελούν σήμερα την εργατική αριστοκρατία και υλοποιούν τους σχεδιασμούς των εργοδοτών μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Κύριε Καραθασόπουλε, ας υποθέσουμε ότι οι κινητοποιήσεις πέτυχαν. Ας υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση, κάνουμε τώρα μια υπόθεση εργασίας, παίρνει πίσω το εργασιακό. Ας υποθέσουμε ότι τα συνδικάτα κερδίζουν αυτή τη στροφή. Το ερώτημα όμως παραμένει. Δεν πρέπει να αλλάξει κάτι? Δεν εννοώ στις εργασιακές σχέσεις μόνο, αλλά γενικότερα στη δομή της ελληνικής οικονομίας, η οποία στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν έχει υποχωρήσει δραματικά. Ο πλούτος, δηλαδή ο παραγόμενος, έχει μειωθεί. Από λιγότερο πλούτο, όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμα και οι λαϊκές τάξεις έχουν να παίρνουν κατά τη χαρακτηριστική ορολογία ψίχουλα. Πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, πώς θα ανακάμψουμε, πώς θα ξαναπάμε σε ανώτερα επίπεδα καθάριση του εθνικού προϊόντος? Εκτός από την απόρριψη, πρόταση υπάρχει? Βεβαίως, πρόταση υπάρχει. Και είναι πρόταση η οποία ανατρέπει τα σημερινά δεδομένα. Που τα σημερινά δεδομένα, πολύ σωστά είπε κύριο Κωτάκη, ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση με τη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ λόγω της καπιταλιστικής κρίσης, και άρα από μικρότερο ΑΕΠ θα πάρεις λιγότερα. Αλλά και στην περίπτωση που υλοποιηθούν οι στρατηγικοί σχεδιασμοί του κεφαλαίου της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιηθούν οι πολιτικές των ταμείων ανάκαμψης και επιχειρηματικότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έρθει η ανάπτυξη στη χώρα, τότε το μερίδιο το οποίο θα αντιστοιχεί στους εργαζόμενους θα είναι ακόμη μικρότερο ποσοστιαία από αυτό που είναι σήμερα. Γιατί ακριβώς δεν είναι τυχαίο ότι για την εκταμείευση των χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν τα προαπαιτούμενα. Και ένα από τα προαπαιτούμενα είναι ακριβώς και αυτός ο νέος αντεργατικός νόμος. Άρα λοιπόν αυτή η εξέλιξη συντρίβει το αφήγημα της κυβέρνησης για ποιοτικές και αναβαθμισμένες θέσεις εργασίας από τη στιγμή που ετοιμάζεται να υλοποιήσει ένα τέτοιο νόμο. Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι ακόμη και η καπιταλιστική ανάπτυξη να έρθει, κύριε Κωτάκη, οι συνθήκες κάτω τις οποίες θα βιώνουν οι εργαζόμενοι θα είναι χειρότερες. Η απόσταση ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν για να ικανοποιήσουν ανάγκες και στην ικανοποίηση των αναγκών θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα. Και αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται μόνο με τη χώρα μας και την επάρκεια της εκάστοτε κυβέρνησης να έχει μια αναπτυξιακή πολιτική, αλλά αυτό το παρατηρούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα. Κοιτάξτε την τεράστια ανισομετρία η οποία έχει διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, όταν το 1% των πιο πλούσιων στον κόσμο έχει πάνω από το 50% του παγκόσμιου πλούτου στα χέρια του, και που αυτοί ακόμη και σε συνθήκες πανδημίας είδαν τα περιουσιακά του στοιχεία να πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο. Ενώ αντίθετα, τα μερίδια που πηγαίνουν στο λαό και στους εργαζόμενους είναι πολύ μικρότερα. Άρα λοιπόν. Ωραία, Ελλάδα 7, κύριε Καραθανασόπουλε. Τελειώνω με αυτό.
ο καπιταλισμός δεν αποτελεί διέξοδο για τους εργαζόμενους, είτε στις συνθήκες ανάπτυξης είτε της κλίσης, αλλά πρέπει να παλέψουν. Μην θεωρείτε ότι έκανε λάθος την ώρα επειδή είναι δεξιός. Δεν κοίταξε καλά. Είναι 8 η ώρα, κύριε Καραγιάννη. Είναι 8 η ώρα, δεν πειράζει. Ναι. Έχει μείνει. Είναι 8 όπως ακριβώς το 8ωρο που πάει να καθυποτάξει ο Χατζηδάκης. Τόσο 8 είναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.